Εδώ και λίγες ημέρες έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τα μαθήματα της γραφής Braille του Πανελλήνου Συλλόγου Τυφλών στο παράρτημα Αλεξανδρούπολης. Όσοι ενδιαφέρονται να διδαχτούν τη γραφή των τυφλών μπορούν να επικοινωνούν μέχρι τις 31 Μαρτίου με τον Σταύρο Κουδουμάκη, πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης. Τα μαθήματα της γραφής Braille θα αρχίσουμε μέσα στον Απρίλιο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη. Τα παιδιά και όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο καινούργιο κύκλο μαθημάτων. Ήδη είμαστε στην περίοδο των αιτήσεων που οι αιτήσεις πρέπει να απαραίτητα να περάσουν από το γραφείο ουσιαστικά για να συμπληρώσουμε κάποιες αιτήσεις που χρειάζονται για τη γραφή Braille, για τον καινούργιο κύκλο τα μαθήματα. Ο κύκλος των μαθημάτων είναι 2 μήνες περίπου, 2 και κάτι. Είναι 2 φορές την εβδομάδα το κάθε μάθημα ουσιαστικά για το κάθε άτομο που θα συμμετέχει, από 1 τρίωρο την κάθε φορά. Περίπου θέλουμε μετά το Πάσχα, αλλά να το δούμε αυτό, γιατί εκεί ουσιαστικά για να ξεκινήσουμε. Αλλά το θέμα, οι αιτήσεις, αν δεν έχουν συμπληρωθεί πριν, είναι πρόβλημα για τα ίδια τα άτομα, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις. Στο πρόγραμμα, ουσιαστικά των 50 ωρών που πάντα κάνουμε περισσότερες, για να μπορέσουν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις που θα δώσουν τον Ιούνιο, περίπου προς τα τέλη Ιουνίου, στη Σχολή Τυφλών στη Θεσσαλονίκη, για να πάρουν και το πτυχίο της πιστοποίησης. Πάντα εκεί γίνονται εξετάσεις με την επίβλεψη της Σχολής Τυφλών που χορηγείται και η επίσημη πιστοποίηση. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο, ενώ είναι βασική προϋπόθεση να γίνει πρώτα η αίτηση κατόπιν επικοινωνίας με το Σύλλογο. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον κύριο Σταύρο Κουδουμάκη, είναι να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που έχουν όντως πρόβλημα όρασης και επομένως θα βοηθηθούν από τα μαθήματα αυτά. Πρέπει να προσκομίσουν βέβαια μαζί τους και την αστυνομική ταυτότητα σε φωτοτυπία και κάποιο αποδεικτικό που να αποδεικνύει το αφημί τους. Αυτά τα στέλνουμε στην Αθήνα για να μπορέσουν άμεσα να συμμετέχουν και έγκαιρα στον κύκλο. Θα τηρηθεί η λίστα προτεραιότητας, γιατί διαφορετικά θα έχουν πρόβλημα. Όποιος δεν μας στείλει, είναι απαράβατος ο όρος πλέον από την Αθήνα, σαν μας το βάζει, που θέλουν τα δικαιολογητικά αυτά. Είναι και η αίτηση πρέπει να προηγείται ουσιαστικά την μέρα της έναρξης. Πάντα αυτό πρέπει να είναι απαράβατο πλέον κανόνας. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, προχωρούμε ικανοποιητικά, θα έλεγα, κυρίως εκπαιδευτικοί. Θα θέλαμε και άτομα με αναπηρία που τυχόν θα θέλαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Είναι ευχής έργο να έρθουν και κάποιο άτομο με τύφλωση, αν θα μπορούσε να έρθει, θα ήταν πολύ θετικό και πολύ ικανοποιητικό για εμάς. Τα τμήματα είναι ως συνήθως 10-11 άτομα το πολύ, είναι ανάλογα και σύμφωνα με τις μηχανές που έχουμε. Πάντα αφήνουμε και μια επιπλέον για να μην χαλάσει και να μην έχουμε πρόβλημα στην πορεία των μαθημάτων, στην εξέλιξη των μαθημάτων, να μην υπάρχει θέμα. Πάντα εκεί και να μπορούν ικανοποιητικά να παρακολουθούν τα μαθήματα, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει και μάθημα.